Αντιμήνα να ανακοινώσει το αποτέλεσμα της διεξαγωγής της ονομαστικής ψηφοφορίας. Στο σημείο αυτό ψήφισαν συνολικά 197 βουλευτές. Επί της τροπολογίας 462 με κάθετος 10 του σχεδίου νόμου, ναι ψήφισαν 190 βουλευτές, όχι ουδείς, παρόν ψήφισαν 7 βουλευτές. Συνεπώς, η τροπολογία 462 με ειδικό αριθμό 10 έγινε δεκτή όπως τροποποιήθηκε ο κ. Υπουργό κατά πλειοψηφία. Εισερχόμαστε στην ψήφιση του κορατελεύτου άρθρου του νομοσχεδίου και ρωτάτε το Σώμα αν γίνεται δεκτό. ΣΥΡΙΖΑ ναι, να Δημοκρατία υποσιάζει. Χρυσή Αυγή όχι. Δημοκρατική Συμπαράταξη ακροτελεύτιο. Όχι. ΚΚΕ όχι. Το Ποτάμι ναι. ΑΝΕΛ ναι. Ένωση Κεντρών ναι. Συνεπώς το κορατελεύτου άρθρο είναι δεκτό κατά πλειοψηφία. Συνεπώς, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών, κυρίως του Μνημονίου, συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις, έγινε δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων, καθώς και επί των τροπολογιών κατά πλειοψηφία. Δέχεται το σημείο αυτό να ψηφίσουμε το νομοσχέδιο και στο σύνολό του. Δεχόμεθα, ρωτάει το Σώμα, γίνεται δεκτό το νομοσχέδιο στο σύνολό του. ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ναι, Δημοκρατία αποσιάζει. Χρυσή Αυγή, όχι. Δημοκρατική Συμπαράταξη δεν παρίσταται. ΚΚΕ, όχι. Το Ποτάμι, ναι. Ναι. ΑΝΕΛ, ναι. Ένωση Κεντρών, ναι. Συνεπώς, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών, κύριου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις, έγινε δεκτό καταρχήν κατάρθω.